ίσως η πρώτη φορά, μάλλον πολλές φορές έχει τύχει, αλλά τώρα είναι πραγματικά, έχει μια ποιοτική διαφορά οι αλλαγές, έχουν μια ποιοτική διαφορά οι αλλαγές της εργασιακής σχέσης, που ο κόσμος της εργασίας, ο εργαζόμενος κόσμος, οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι γενικά θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα νέο τοπίο μετά την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Έχει δίκιο η κυβέρνηση που λέει ότι η κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι ζούγκλα. Ναι. Δεν χρειάζεται να το πει η κυβέρνηση. Ναι. Το βιώνουν οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, οι υπάλληλοι που δουλεύουν ήδη ανασφάλιστοι, χωρίς να πληρώνονται, χωρίς να πληρώνονται, χωρίς μισθούς, ναι, χωρίς ωράριο. Και η κυβέρνηση, αντί να λύσει αυτό το θέμα, έρχεται να κάνει τη ζούγκλα, όπως πολύ σωστά λέει, σε ζωολογικό κήπο, επιτείνοντας την κατάσταση αυτή, θεσμοθετώντας την περαιτέρω εκμετάλλευση και την εξαφίωση αυτών των ανθρώπων. Νομιμοποιεί δηλαδή την ανομία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο εργασιακό τοπίο. Κάνει τη ζούγκλα ένα οργανωμένο ζωολογικό πάρκο, σας λέω, παίρνοντας τα πραγματικά δεδομένα και χαρίζοντας ουσιαστικά στους εργοδότες, χαρίζοντας ουσιαστικά σε όλους τους ανθρώπους που απομιζούν και ζουν από την εργασία άλλων, όλη τη μερίδα του λέοντος από τον κόπο που αυτό των ανθρώπων. Ναι. Για να μην πει γενικολογώ, ναι, δεν είναι αυτός ο ρόλος μου, αλλά και έτσι όπως πάμε θα γενικολογούμε πια στο εργατικό δίκαιο. Τρεις είναι μεγάλες τομές. Ναι. Η πρώτη μεγάλη τομή αφορά την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Mm-hmm. Οι εργαζόμενοι, όταν απολύονται από την εργασία και προσφεύγουν πια στα δικαστήρια, δεν σημαίνει, και κερδίζουν και τις δίκες, δεν σημαίνει ότι θα προσλαμβάνονται στη δουλειά τους. Είναι στην ευχαίρεια του εργοδότη, αν θα τους προσλάβει ή όχι, υποβάλλει τους μια αίτηση στο δικαστήριο και λέγοντας θα δώσω λίγη παραπάνω αποζημίωση, που και αυτή περικόπτεται, έμεσα, για να μην γυρίσουν ποτέ στη δουλειά τους. Άρα, καταργείται οποιαδήποτε δικαστική προστασία, έτσι, αφορά τους εργαζομένους και τις προσφυγές που κάνουν. Αυτό αφορά κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις που ετοιμάζουν προγράμματα εθελούσιας εξόδου, όπου δηλαδή και εταιρείες ίσως κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες τηλεφωνικών, ναι, κέντρων, τράπεζες, έτσι, όπου θα μπορεί όπου με την προσαρμογή της αποζημίωσης απόλυσης θα μειωθούν τα πακέτα, τα μεγάλα πακέτα που πέραν μέχρι τώρα. Mm-hmm. Ταυτόχρονα, αναφέρει δηλαδή μέσα το νομοσχέδιο αυτό ότι ακόμη και αν έχουμε δικαστική απόφαση είναι στην ευχέρεια του εργοδότη αν θα σε ξαναπροσλάβει. Γράφει αυτό το πράγμα το νομοσχέδιο. Να σας πω ακριβώς τι γίνεται. Το κεφάλαιο που αναφέρεται στην καταγγελία της σύμβασης αναφέρει κάποιους λόγους στους οποίους η απόλυση είναι άκυρη. Αυτό το έκανε για να ξεπεράσει το πρόβλημα που είχε σχετικά με την ενσωμάτωση της του άρθρου 24, ναι, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, όπου οι καταγγελίες πια θα πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Ναι. Αφού λοιπόν αναφέρει 10 λόγους, κάποιους λόγους στους οποίους οι καταγγελίες της σύμβασης είναι παράνομες, ναι, το οποίο όμως πρέπει να το κρίνει το δικαστήριο και ορίζει και ένα βάρος απόδειξη εκεί στον εργοδότη κτλ. Μετά λέει ότι αν ο εργαζόμενος απολυθεί για οικονομοτεχνικούς λόγους της επιχείρησης, οι οικονομοτεχνικοί λόγοι είναι ότι αλλάζω, αναδιαρθρώνω το τμήμα, ναι, ναι, ή κλείνω μια επιχείρηση, ή συγχωνεύω δύο τμήματα, ή ανοίγω ένα υποκατάστημα. Άρα απολυθεί γι' αυτό το λόγο κάποιος εργαζόμενος, τότε ο εργαζόμενος θα πάει στο δικαστήριο και δικαιωθεί ας πούμε, γιατί κακώς απέλυσε αυτόν και δεν απέλυσε κάποιον άλλον. Γιατί ενώ έκανε τις αναδιαρθρώσεις, προβλέπεται ότι θα έχει αύξηση των κερδών του σε ένα χρόνο και άρα θα μπορούσε να χρησιμοποιούσε ποιότερες μορφές, ξέρω εγώ, και να μην να προβεί σε απόλυση του εργαζομένου. Ποιότερες μορφές αναστολής εργασίας εκπεριτροπής και να μην προβεί σε απόλυση, σε διακοπή δηλαδή της εργασιακής, ναι, σχέσης. Αν δικαιωθεί λοιπόν ο εργαζόμενος και βγει ένας δικαστής και πει έχει δίκιο ο εργαζόμενος, τότε ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να τον επαναπροσλάβει στη δουλειά. Το λέει ξεκάθαρα. Το ξεκάθαρο δίκαιο, το πιο εκοφατικά παράνομο και αντισυνταγματικό και ενάντια σε οποιαδήποτε αίσθηση δικαίου είναι το εξής. Μέχρι τώρα υπήρχε η άτακτη καταγγελία και η τακτική καταγγελία. Η τακτική καταγγελία είναι γνωστή και ως καταγγελία με προειδοποίηση. Στην άτακτη καταγγελία ο εργαζόμενος δικαιούταν ένα ποσό αποζημίωση που ήταν το διπλάσιο από την τακτική καταγγελία, δηλαδή την καταγγελία με προειδοποίηση. Ναι. Στην τακτική καταγγελία, την καταγγελία με προειδοποίηση, ο εργαζόμενος ήταν υποχρεωμένος να δουλέψει για ένα χρονικό διάστημα έως και 4 μήνες, mm-hmm, και μετά να απολυθεί λαμβάνοντας τη μισή αποζημίωση. Ναι. Δηλαδή, αντί να απολυθεί και να λάβει χ αποζημίωση, έπαιρνε τους μισθούς του και το μισό της αποζημίωσης που θα δικαιούταν να απολυόταν με άτακτη. Έρχεται τώρα ο νομοθέτης και τι λέει. Στην περίπτωση της καταγγελίας
με τακτική καταγγελία, δηλαδή με προειδοποίηση, που ο εργαζόμενος δικαιούται μισή αποζημίωση, το χρονικό διάστημα της προειδοποίησης, αυτούς τους 4 ναι. μήνες, ο εργοδότης μπορεί να απολύσει τον εργαζόμενο. Μάλιστα. Με ποια αποζημίωση, την μισή. Mm-hmm. Ουσιαστικά δηλαδή τι κάνει, μειώνει τις αποζημιώσεις ναι. έως και 50%. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα τέχνασμα το οποίο το κάνει εργοδότης στα δικαστήρια και έρχεται η πολιτεία να νομοποιήσει την παρανομία και να την κάνει νόμο. Και ουσιαστικά αφορά πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων από όσους θα νομίζαμε, γιατί η τακτική του προσλαμβάνω για λίγο διάστημα και μετά απολύω επειδή μου δίνει το δικαίωμα νομοθέτηση, έχει γίνει πια συστηματικό στις επιχειρήσεις. Πείτε μας λίγο για το 8ωρο και τις υπερορίες. Αυτό είναι το πιο γνωστό, γι' αυτό ξεκίνησα από την καταγγελία. Αυτό με το 8ωρο είναι το πιο γνωστό και το πιο εκοφαντικό. Αυξάνεται το όριο των υπερορίων από 96-150 και εκεί που η υπερορία πέρα από τις 96 πληρώνονταν με 80% προσάυξη, τώρα πάει με την νόμιμη προσάυξη, τώρα που αυξήθηκαν οι ώρες, θα πηγαίνει με την νόμιμη προσάυξη με το 40%. Άρα μειώνεται το κόστος των υπερορίων και αυξάνεται ο αριθμός, μειώνεται το κόστος των υπερορίων και αυξάνεται ο αριθμός τους. Ταυτόχρονα. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό. Η μία ρύθμιση είναι αυτή. Η δεύτερη ρύθμιση είναι εξής. Έχει δικαίωμα ο εργοδότης να απασχολεί τον, να πηγαίνει ο εργαζόμενος στη δουλειά του και να του πει θέλω να μείνεις παραπάνω εκτάκτος, να του δίνει μια προσάυξη 10 ή 11% στο ημερομίσθιο του χωρίς τη συνέννηση του εργαζομένου όποτε ο ίδιος κρίνει. Δηλαδή να παρατείνει το ημερήσιο χρόνο εργασίας του χωρίς τη συνέννησή του με μια προσάυξη 10%. Σκεφτείτε τι γίνεται αυτό σε εταιρείες που έχουν με κέντρα διασκέδασης, καφέ κτλ. Μάλιστα. Και η τρίτη ρύθμιση που αφορά την κατάργηση του ωραρίου είναι ότι στα πλαίσια της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, μια ρύθμιση που έχει ψηφιστεί από το 2010 αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ, γιατί δεν μπορούσε ποτέ να εφαρμοστεί μονομερώς και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των συλλογικών οργάνων, σωματείων ή ενώσεων τότε που προέβλεπε ο νόμος, μπορεί ο εργοδότης να απασχολεί καθ' υπέρβαση του 8ωρου έως και 2 ώρες ημερησίως έναν εργαζόμενο. Άρα λοιπόν αυτά τα υπερβολικά που λέει ο κόσμος της εργασίας, τα σωματεία, τα συνδικάτα, ότι πάμε για κατάργηση του 8ωρου δεν είναι καθόλου υπερβολικά. Είναι άμεσα προβλέψιμα στην νομοθεσία και όλα συμπυκνώνονται σε αυτή την περιβόητη κάρτα. Που τι είναι αυτή η κάρτα, πως έχετε την πιστωτική κάρτα και πηγαίνετε από μαγαζί σε μαγαζί και ψωνίζετε. Ναι. Έτσι θα έχετε και μια κάρτα ή έχετε μια κάρτα ενός καταστήματος, ας πούμε, και πάτε και παίρνετε μπόνους και εξαργυρώνετε μετά από ένα διάστημα. Έτσι είναι πια και αυτή η κάρτα εργασίας. Ο πόνος εργαζόμενος, επειδή είχε εξαγγελθεί από την κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι δεν θα μπορεί να ζει κανείς από μια δουλειά, θα πηγαίνει με την κάρτα του αυτή από δουλειά σε δουλειά, θα δουλεύει 2 ώρες τη μία, 3 ώρες την άλλη, υπερορίες λίγο στην άλλη, θα μπαίνουν μπόνους σε αυτή την κάρτα, άσχετα αν θα πληρώνεται ή όχι, η κάρτα δεν βλέπει την αμοιβή εκεί. Ναι. Έτσι, η κάρτα βλέπει το χρόνο εργασίας εκεί και με βάση αυτό λοιπόν το χρόνο εργασίας, αύριο, μετά δηλαδή τα 67, ο εργαζόμενος θα μπορεί να εξαργυρώσει την εργασία του σε αυτές τις πενιχρές συντάξεις που δίνουν. Αυτή είναι η περιβόητη κάρτα για την καταπολέμηση της ασφάλισης της εργασίας. Είναι το διαβατήριο, το πιστοποιητικό της ανεργίας και της ευέλικτης εργασίας. Είναι το πιστοποιητικό ότι ένας εργαζόμενος για να μπορεί να καλύψει τις άμεσες βιωτικές ανάγκες σε φαΐ, ύπνο, διασκέδαση, στο να μεγαλώνει τα παιδιά του, σε σύντηση, θα πρέπει να κάνει τουλάχιστον 2 δουλειές σήμερα για να μπορεί να εξασφαλίσει τα προστασία. Αυτό είναι η κάρτα, η περιβόητη. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για την τηλεργασία και για τις πλατφόρμες εργασίας. Για την τηλεργασία νομιμοποιείται αυτό το μέτρο το οποίο ξεκίνησε μέσα στην πανδημία. Και ουσιαστικά, ποιος είναι ο σκοπός του, να μειώσει το κόστος για τον εργοδότη, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος να τηρεί πια μονάδες, επιχειρήσεις, έξοδα κτλ. Δίνοντας στον εργοδότη, στον εργαζόμενο τα μέσα και ελέγχοντας πλήρως το χρόνο εργασία του, ο οποίος θα αξιολογείται με μονάδες εργασίας. Άρα η πίεση και η κεντατικοποίηση θα είναι πολύ πιο σκληρή και η απόλυση φυσικά πολύ πιο εύκολη. Και σε όλα αυτά εντελώς ευάλωτος, καθώς υπερισχύουν από ό,τι καταλαβαίνω οι ατομικές συμβάσεις. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. Εδώ δεν μιλάμε πια καν για ατομικές συμβάσεις. Αυτή η κάρτα που σας είπα πριν. Ναι. Σημαίνει κατάργηση και των ατομικών συμβάσεων. Των ατομικών συμβάσεων. Η ατομική σύμβαση τι είναι, δεν έχει πια κανένα κύρος. Μάλιστα. Αυτή η κάρτα πια είναι το πιστοποιητικό. Η ατομική σύμβαση δεν θα σημαίνει τίποτα πια. Ο εργοδότης με το λόγο του κάτσε παραπάνω 3 μέρες στο αναγγέλο στο εργάνι. Δέξτο, αν δεν το δέχεις, εφεύγεις. Αυτή είναι η σύμβαση. Δέξτο, αν δεν το δέχεις, εφεύγεις. Είναι η εργασιακή συνθήκη που έρχεται να δουλέψει ο εργαζόμενος. Ακριβώς. Αυτή η κάρτα πια, δηλαδή αυτή η χρήση της κάρτας που διαφημίζει η κυβέρνηση έντονα, είναι η νέα ατομική σχέση, η
για ατομική εργασιακή σχέση. Ναι. Και βέβαια θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, εγώ τουλάχιστον αυτό αναρωτιέμαι. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει εργασιακή ζούγκλα, έτσι κι αλλιώς ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στον δημόσιο, με δανεικούς εργαζόμενους, με ωράρια λάστιχο κτλ. Υπάρχει ανομία. Αντί να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ελέγχου προστασίας, έχουμε αυτές τις ρυθμίσεις που νομιμοποιούν ουσιαστικά αυτή την ανομία. Και ακούμε για την ενίσχυση του ρόλου της επιθεώρησης εργασίας, που σήμερα είναι πετσοκομμένες παντού σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τους ελέγχους που θα έπρεπε. Όσον αφορά για την αναβάθμιση του ρόλου της επιθεώρησης εργασίας που ακούμε. Έχετε πείρα και στην Μυτιλήνη για την επιθεώρηση εργασίας και τολμώ να το πω, ναι. Γιατί έχω και εγώ εμπειρία. Αλλά επειδή έχω εμπειρία και γενικότερη, και όσον αφορά και τα ΚΕΠΕΚ, και όσον αφορά τη λειτουργία των ΣΕΠΕ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι επιθεωρήσεις είναι υποστελεχωμένες, αλλά δεν έχουν και αρμοδιότητες. Mm-hmm. Ο ελεκτικός μηχανισμός των επιθεωρήσεων εργασίας είναι να συνδεθεί τόσο απλά, αφού τους αρέσει πολύ η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η κάρτα, και η ηλεκτρονική κάρτα, γιατί δεν συνδέουν τις επιθεωρήσεις εργασίας ηλεκτρονικά με το εργάνη. Ναι. Και το ειδίκα, τόσο φοβερό είναι, και όποιος δεν πληρώνει μισθό ή έτσιμα, μισθό γιατί τα αρισμένα αρμόδιο το ΕΦΚΑ, μισθό, και γίνεται καταγγελία, όχι τριμερής και έλα εδώ να τα βρούμε και θα σου δώσω τα χρήματα, όταν δεν πληρώνει το μισθό, αμέσως ακόφεται πρόστιμο, ναι. Και σοβαρό πρόστιμο. Ναι. Έτσι, η βούληση είναι η κατάργηση, η υποβάθμιση των επιθεωρήσεων εργασίας, ναι. Και το ξέρουν καλά. Όχι ελεκτικός μηχανισμός, δεν είναι όπως κάνουν τα σωματεία ΜΚΟ, δεν το πιάσαμε το θέμα, δεν ξέρω αν θα το πούμε, θα έχουμε χρόνο να το πούμε. Όπως μετατρέπουν τα σωματεία ΜΚΟ, έτσι μετατρέπουν και τις. Το λένε και οι ίδιοι μετατρέπουν σε ανεξάρτητη αρχή το ΣΕΠΕ. Ξέρετε τι σημαίνει ανεξάρτητες αρχές. Δείτε μια ματιά στο Εθνικό Συμβούλιο Ερωτελεόρης και το ρόλο που λειτουργεί. Το ρόλο που έχει παίξει. Εσείς, σαν ραδιόφωνο, το ξέρετε καλύτερα. Έχει μειωθεί ή έχουν αυξηθεί οι παραβάσεις με τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης? Έχουν αυξηθεί. Γιατί έγινε ζούγκλα στον χώρο των ραδιοτηλεοπτικών μέσων. Ακριβώς η ίδια είναι και η φιλοσοφία που θέλουν να κάνουν το ΣΕΠ. Ξέρουν ότι θα είναι ζούγκλα και σαν παρατηρητής θα έρχεται να καταγράφει, θα βάζει και κανένα πρόστιμο που και που και θα γίνεται και πρώτο θέμα στις εφημερίδες. Εκεί 20, 30, 10 χιλιάδες, 5, 2, 1, 0, έτσι 500 ευρώ. Αυτό ήταν ο ρόλος. Πάντως το πρόβλημα για να το αντιμετωπίσει δεν θα το αντιμετωπίσει μέχρι το ΣΕΠ. Ναι. Ο ΣΕΠ έπρεπε να γίνει κεντρικός μοχλός μιας εργατικής πολιτικής και δεν μπορούσε και δεν έχει αντικείμενο μόνο ελεκτικό, αλλά έχει και αντικείμενο να περιφρουρεί, να διασφαλίζει, προληπτικό. Να ξέρει ο εργοδότης, πώς ξέρει ότι δεν πληρώσει ΦΠΑ, αύριο θα του γίνει κατάσχεση στο λογαριασμό, έτσι να ξέρει ότι δεν καταβληθεί μισθό, ο μισθός του εργαζομένου, δεν σας λέω για αποζημιώσεις, για υπερορίες κλπ. Ο μισθός που ζει από αυτό, δεν καταβληθεί ο μισθός, αύριο θα του γίνεται κατάσχεση των περιουσιακών του στοιχείων. Τέτοιο ρόλο θα μπορούσε να παίξει ο ΣΕΠΕ. Δεν παίζει όμως. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά από όλα αυτά τα άρθρα που υπάρχουν. Έτσι ένα δείγμα δώσαμε σήμερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ κύριε πολύ και στη διάθεσή σας για όποτε χρειαστείτε. Ένα δείγμα δώσαμε. Όντως, έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε για τη βία, ναι. Και τη σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας. Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολλά. Έχει σημασία να μιλήσουμε για τη μητρότητα. Ναι. Μητρότητα, το οποίο είναι ο δούριος ύπος για να περάσουν όλα αυτά τα μέτρα. Ναι. Και δεν είναι μόνο ο δούριος ύπος, έχει και κραυγαλές παρανομίες, απλήρωτες άδειες. Ναι. Σε πατεράδες και μανάδες που θέλουν να περιθάλψουν παιδιά που έχουν προβλήματα υγείας. Ναι, είναι αυτά πάρα πολλά τα ζητήματα. Το ένα πιο σοβαρό από το άλλο. Δηλαδή, ο καθένας που έρχεται αντιμέτωπος με μια τέτοια κατάσταση, πραγματικά θα έχουν δουλειά οι εργατολόγοι. Δηλαδή, και δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να υπερασπιστεί κάποιος την ζωή του και το δικαίωμά του στην εργασία με αυτή την κατάσταση.